περιοδία στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης ο Τάσος Δαρσινός, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΙΜΑΡ. Ο κύριος Δαρσινός είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Σερών Πέτρο Αγγελίδη, όπου και τέθηκαν προς συζήτηση θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Φέραμε μια ηλιόλουστη μέρα σήμερα, έτσι, η επίσκεψή μας. Να μας έρχεστε τακτικά για να έχουμε συνέχεια ήδη. Να δημιουργούμε έτσι μια ωραία μέρα. Γεια σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αναστάσιο Δαρσινό, που ως εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης μου έκανε την τιμή να με επισκεφθεί στο γραφείο μου εδώ στο Δημαρχείο. Συζητήσαμε κυρίως θέματα που έχουν σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό που ζήτησα από τον κύριο Δαρσινό για να το θέσει στη Δημοκρατική Συμπαράταξη και με τη σειρά τους οι βουλευτές να κάνουν ερώτημα στη Βουλή είναι το θέμα της πράσινης αγροκτηνοτροφικής νησιώτικης κοινότητας. Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην αξιολόγηση, η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενά του μας φέρνει στο μυαλό καταστάσεις του 2015. Επίσης πρόσθεσε πως δεν θέλει καν να σκέφτεται ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει από την Ευρωζώνη και να επιστρέψει στη δραχμή. Δυστυχώς με την αξιολόγηση περνάμε πάλι τα προβλήματα του 2015. Η αξιολόγηση έπρεπε να είχε κλείσει τον Δεκέμβρη πέρυσι του 2016, όπως ξέρετε, και ήδη βαδίζουμε το Φλεβάρι, χάνουμε και την αξιολόγηση της Δευτέρας 20 του Φλεβάρι και δυστυχώς τα προβλήματα μεγαλώνουν αντί να στενεύουν και να μπορούν να τα επιλύουν. Φοβάμαι ότι θα περάσουμε πάλι προβλήματα σαν το 2015, δηλαδή θα βρεθούμε πάλι με την πλάτη στον τοίχο και θα υποστούμε όλες αυτές τις επιβαρύσεις τις οποίες ακούμε αυτές τις μέρες. Δεν θέλω ούτε να σκέφτομαι ότι υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να φύγει από την Ευρωζώνη. Η επιστροφή σε τέτοιες καταστάσεις θα είναι τόσο τραγικές για τη χώρα μας που ούτε καν μπορούμε να τις φανταστούμε. Όχι μόνο Βενεζουέλα, χειρότερα. Ο κύριος Δαρσινός απάντησε επίσης στο ερώτημα γιατί οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να εμπιστευτούν σε περίπτωση πρόωρων εκλογών τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη, η οποία δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 σε εκλογές, δεν ήταν απλά ένας εκλογικός μηχανισμός, είναι μια πορεία προς τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα της σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας. Όπως απάντησα και το πρωί στην ΕΡΤ που με ρωτήσανε κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ απλή απάντηση. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα να μην υπάρχει εκπρόσωπος των σοσιαλιστών. Σε όλα τα κράτη της Ευρώπης υπάρχουν οι συντηρητικοί, υπάρχει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, εκπρόσωπος των σοσιαλιστών και υπάρχει και κομμάτι της αριστεράς, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε λόγω μνημονίων και κρίσης το παράδοξο ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, διότι η κυβέρνηση που ήταν τότε σοσιαλιστική ήταν υποχρεωμένη να πάρει αυτά τα μέτρα από τα μνημόνια και την πλήρωσε. Άρα πρέπει να ξαναδούμε ξανά τη θέση της Ελλάδας στον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό κόσμο της Ευρώπης με την ύπαρξη ενός σοβαρού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος το οποίο έχει τη δυνατότητα και με τις συμμαχίες στην Ευρώπη και με τα προγράμματά του και με την ιδεολογία του πραγματικά να πάει τη χώρα μπροστά. Τέλος, σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, τόνισε πως θεωρεί δίκαιο τον αγώνα των παραγωγών, μιας και τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως εξήγησε, είναι δυσβάστακτα και πρότεινε την κατάργηση της φορολόγησης των επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, οι αγρότες αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολύ δίκιο, διότι με τις επιβαρύσεις και τις μεθοδεύσεις του κυρίου Κατρούγκαλου, όχι μόνο πληρώνουν 49% μαζί φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες είναι τρομακτική επιβάρυση, αλλά ταυτόχρονα φορολογούνται και οι επιδοτήσεις τους και το κόστος παραγωγής έχει μεγαλώσει με τα φάρμακα. Δηλαδή έπεσε ένα βάρος δυσβάσταχτο πάνω σε αυτούς από τη στιγμή που ξέρουμε όλοι από το 12 έχει ξεκινήσει κανονικά οι αγρότες να φορολογούνται με βιβλία κατηγορίας όπως οι ελεύθεροι επιχειρηματίες. Εσείς τι προτείνετε δηλαδή? Θα πρέπει να καταργηθεί οπωσδήποτε η φορολόγηση των επιδοτήσεων, θα πρέπει να δούμε το αγροτικό πετρέλαιο, να δούμε να υπάρχει οπωσδήποτε αγροτικό πετρέλαιο κίνησης για να μπορούν να κάνουν παραγωγή χωρίς τόσο δυσβάστακτο βάρος οι αγρότες και προφανώς οι επιβαρύνσεις του ασφαλιστικού θα πρέπει να ξαναδοθούν από την αρχή.